Γεια σας ξανά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Τεταρτούλα σήμερα και έχω ανοίξει εδώ πέρα την κάμερα για να σου πω ότι έχει έναν απίστευτο ήλιο έξω και δεν έχει τόσο κρύο όσο είχε την προηγούμενη φορά. Όπως μ' ακούς φιλενάδα, εγώ μπουκώθηκα πάλι, είμαι μπουκωμένη για τέταρτη φορά. Γρήπη όμως, όχι κάτι άλλο, αν και έκανα σε στενό κλειό self-test, γιατί τα παιδιά μου ήρθαν σε στενή επαφή κρούσματα, μπορώ να πω, από το σχολείο, οπότε και εγώ μπήκα στη διαδικασία να κάνω κάθε μέρα self-test. Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και ακόμα μία φορά είμαι μπουκωμένη όπως με ακούς, με έχει κολλήσει ο άντρας μου. Γιατί ξέρεις ποια είναι η αλυσίδα εδώ μέσα? Ότι όταν ο ένας κολλάει, μετά κολλάει τον άλλον και πάει η αλυσίδα. Και επειδή είμαστε 4 μέλη εδώ μέσα, μέχρι να τελειώσει ο καθένας μας, καταλαβαίνεις ότι ο πρώτος ξανακολλάει. Τι ωραία που περνάμε. Λοιπόν, τεταρτούλα σήμερα και εγώ να σου πω την αλήθεια, περιμένω τον μάστορα, όχι για το ψυγείο, θα σε ενημερώσω και για το ψυγείο τι έγινε, αλλά για το φούρνο. Ναι, είχαμε πρόβλημα και στο φούρνο, οπότε την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε για το ψυγείο, τον είπα τέλος πάντων να δει και το φούρνο μας, γιατί ο φούρνο μας έκαιγε μόνο πάνω κάτω. Μου είχε χαλάσει ο διακόπτης του αέρα. Οπότε για καλή μας τύχη βρήκαμε το ανταλλακτικό για τον αέρα και ώρα τον περιμένω να έρθει. Η ώρα είναι 9 και εγώ παρόλα αυτά έχω ετοιμαστεί, γιατί μετά τον μάστορα γύρω στις 10.30 έχω κλείσει να πάω να φτιάξω τα μαλάκια μου, γιατί όπως βλέπεις είναι σε μια απελπιστική κατάσταση. Έρχεται και 25 Μαρτίου, πώς θα πάει η Μπέλα στην παρέλαση, κατάλαβες? Έτσι, θα σε κλείσω τώρα, θα περιμένω τον μάστορα εδώ καλά και αξιοπρεπέστατα και μετά θα πάω και στο κομμωτήριο. Οπότε θα τα πούμε μετά το κομμωτήριο. Πάλι βρέχει έξω. Πάλι βρέχει έξω. Έλεος, και αυτή η μέση δεν είναι να περάσει με την υγρασία. Πώς να περάσει? Ten headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Καλημέρα. Μόλις μπήκα στο σπίτι και είδα αυτό εδώ το μωρό να με περιμένει για αγκαλίτσες, να με περιμένει, να με περιμένει για αγκαλίτσες. Κολλατό, κολλατό, κολλατό. Σήκω πάνω μωρί, σήκω πάνω μωρί. Περίμενες τη μανούλα, περίμενες τη μανούλα. Το μπουκάλι τι θέλει εκεί, πρίνσες? Εδώ είμαι εγώ. Πού είναι το κορίτσι μου? Γιατί έφαγες το μπουκάλι? Μη με κοιτάς έτσι. Μη με κοιτάς έτσι. Κοίτα εδώ βλέμμα. Ποιος έφαγε το μπουκάλι? Για ζένα λέω μωρό. Ο κορίτσι μου εσύ. Κορίτσι μου. Το φάγω αυτό το μητώνι. Το φάγω το μητωνάκι σου. Ψυχούλα μου εσύ. Ψυχή μου εσύ. Έχεις τσιμπλούρα να του βγάλουμε. Ήρθα που λέτε με καινούριο μαλλί, παιδιά, άλλος άνθρωπος. Εντάξει παιδιά, το ξέρω ότι η αλήθεια είναι ότι το ίσιο μου πάει, αλλά δεν το έχω πολύ λίγο γενικά με τα μαλλιά. Τέλος πάντων, φρεσκό βαμμένο μαλάκι, νιώθεις ρε παιδί μου μια ψυχολογία. Εν τω μεταξύ ο καιρός μας την έκανε. Το πρωί είχε έναν υπέροχο ήλιο και τώρα έβαλα την κουκούλα να έρθω από το κοτιμωτήριο γιατί βρέχει. Και ξέρετε, η υγρασία με το ίσιο μου δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι, δεν θυμάμαι τι ώρα είναι, πρέπει να είναι 12.30 μία παρά, οπότε έχω πάρα πολύ λίγη ώρα μέχρι να έρθουν τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί πολύ απλά σήμερα δεν έχουμε διάβασμα, γιατί την Πέμπτη αύριο έχουν μια μικρογιορτούλα, οπότε ίσα ίσα που θα πάνε και 10 παρά 20 θα πάμε να τα πάρουμε. Το μόνο που θα κάνουμε είναι αγγλικά, γιατί έχουν σήμερα αγγλικά και υπολογιστές, οπότε θα πρέπει να διαβάσουμε τα αγγλικά μας και την ορθογραφία. Και 5 ώρα θα τον πάω για κούρεμα. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι την περασμένη εβδομάδα θέλω να τον πάω για κούρεμα? Δεν πήγα ποτέ το παιδί για κούρεμα γιατί δεν πρόλαβα. Αλλά σήμερα όμως 5 ώρα έχω κλείσει ραντεβού πάλι στο κομμωτήριο να πάω το παιδί για κούρεμα. Πάει και αυτό. Α,
έχω να σου πω. Ενημέρωση για το ψυγείο, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε για το ψυγείο. Λοιπόν, το ψυγείο είναι κατεστραμμένο. Πάει. Ήρθε ο τεχνικός, το είδε, έχει διαρροή. Οπότε δεν συμφέρει να το φτιάξουμε, δεν συμφέρει να το επισκευάσουμε. Οπότε συμφέρει, δεν συμφέρει, θα πρέπει να πάρουμε καινούριο. Τι ρουφήξαμε την πορτοκαλάδα έτσι ξαφνικά. Έτσι για να έχουμε να δίνουμε, αλίμονο. Οπότε τέλος πάντων μέχρι να κάνουμε την παραγγελία, βολευόμαστε με το έξω ψυγείο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό τώρα με το έξω ψυγείο συμφέρει έτσι και έτσι. Τι εννοώ συμφέρει? Συμφέρει με την έννοια ότι δεν έχουμε το ψυγείο να τσιμπολογούμε. Σημαίνει έχει αξίες να ανοίξεις το ψυγείο και να τσιμπολογάς. Οπότε βαριέσαι λίγο, κάνει και κρύο, οπότε δεν βγαίνει κανένας έξω. Θα βγει μόνο, και αυτό το σκέφτεται που λέει ο λόγος, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο αυτές τις μέρες. Οπότε βγαίνω μόνο εγώ, ειδικά για να πάρω κάποια συγκεκριμένα πράγματα για να μαγειρέψω, να κάνω τόσο και αυτά. Το σκεφτόμαστε όλοι, παιδιά, πολύ σοβαρά, να ανοίξουν το μπαλκόνι, να βγουν έξω για να ανοίξουν το ψυγείο. Δηλαδή έχει και τα καλά του από τη μία. Από την άλλη όμως, εντάξει, οκ, καλυπτόμαστε τώρα, αλλά πρέπει, παιδιά, να πάρουμε το καινούργιο ψυγείο. Δεν γίνεται η κατάσταση. Οπότε λοιπόν, εμείς το πω λίγο, πάμε και καινούργιο ψυγείο. Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα το μενού, βασικά χθες μαγείρεψα φασολάκια και χάντρες, αλλά έβαλα και πλατιά για να έχουμε έτσι μια ποικιλία, γιατί ήξερα ότι δεν θα προλάβω να μαγειρέψω επειδή θα πήγαινα και το μαλλί. Και μου έστειλε και η πεθερά μου λάχανο ντολμάδες. Εν τω μεταξύ, έχω τόσο χαρά που έρχεται το τριήμερο, δηλαδή ούτε εγώ να πήγαινα σχολείο. Αλλά εδώ η μάνα ξέρει. Ξέρει και ο λόγος της είναι πάντα αξία. Τι χαρά είναι αυτή, παιδιά, δηλαδή εντωμεταξύ είναι κάτι σαν τετραήμερο, γιατί είναι και η γιορτή αύριο την Πέμπτη, όπως σας έλεγα. Και μετά σε ρί την παρέλαση, η Ουρανία θα κάνει παρέλαση. Α, ξέχασα να σας πω ότι τα αγόρια θα φύγουν από την Παρασκευή για τις δουλειές που έχουν στο χωριό. Οπότε θα μείνουν εδώ πέρα μόνο τα κορίτσια. Έβαλα και καροτάκι και πατατούλα και τα έκανα έτσι σε αυτή τη μορφή. Τους αρέσουν πάρα πολύ. Το μυστικό σε αυτό το φαγητό θεωρώ ότι είναι ο δυόσμος. Ξηρός είτε φρέσκος δίνει μία άλλη νότα. Και αυτό το έκανα το βράδυ και όπως βλέπεις χρησιμοποίησα και χύτρα, εντάξει, άλλο level. Λοιπόν, και τους έψησα και τυροπιτάκια και λουκανοπιτάκια και σπανακοπιτάκια για να πάρουν και στο σχολείο. Να και οι λαχανοντολμάδες, οπότε έχουμε και τους λαχανοντολμάδες και το σουβενίρ το οποίο μου άφησε ο τεχνικός από το ανταλλακτικό του φούρνου. Αυτή είναι λογικά η αντίσταση. Μια χαρά, οπότε έχω να πλύνω και αυτό εδώ πέρα το χάλι. Παναγία μου ενοχίζει, τον συγχαίρω με κάθε φορά. Οι λαχανοντολμάδες ήρθαν από σπόντα. Βγουν, έλα να πάρεις φαΐ, ήρθα, το πήρα τέλεια. Οπότε έχουμε και μια ποικιλία σήμερα. Οπότε θα σας αφήσω τώρα κάπου εδώ να περιμένω τα παιδιά, να φτιάξω τον νεροχύτη που μου κάθεται εδώ κάθε φορά. Πραγματικά. Οπότε θα σας αφήσω να φτιάξω νεροχύτη, να φάνε τα παιδάκια μου και να τα πούμε στα αγγλικά. Και ανοίξαμε εδώ την κάμερα, φάγαμε και ήρθαμε εδώ τώρα να κάνουμε αγγλικουλιά. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε για την Δευτέρα διάβασμα. Δεν προχώρησαν ιστορία, μίλησανε για το 1821. Οπότε δεν προχωρήσανε στην ιστορία. Δεν κάνανε γλώσσα. Το μόνο που τους έβγαλε ήταν μαθηματικά. Αλλά τα μαθηματικά θα τα διαβάσουμε τη Δευτέρα προς την Τρίτη, για την Τρίτη. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε τα αγγλικά. Α, τι λες? Χθες μετά το ποδόσφαιρο είπα να πάρουμε ένα δωράκι. Ναι, γιατί κάνουμε και μια επιβράβευση όταν είμαστε καλά, παιδιά, εμείς. Έτσι, για να χαθεί και το είναι μας. Και τι του πήρα? Τι του πήρα? Αυτά. Δεν είναι αστιλούς ακριβώς, περίμενα να το πεις. Είναι αυτά εδώ πέρα τα μαρκαδωράκια που τα είχα πάρει και εγώ. Είναι αυτά τα στάμπιλο, είναι τα mini στάμπιλο σε διάφορα χρώματα από τα Max Store. Και έτσι. Αν πάρα πολύ... πάρετε, δεν πρέπει να κάνετε. Μην πατάτε τις μύτες λες και είναι μύτη του μολυβιού. Γιατί τάξη, μύτη του μολυβιού να πεις το ξύνω, αλλά αυτό δεν το ξύνεις. Κοίταξε πώς είναι. Όχι εδώ. Είναι πάρα πολύ λεπτή η μυτούλα. Είναι το μαρκαδωράκι. Να, μπράβο Γιώργο! Μπράβο! Βρήκα στο φακό να εστιάσει. Μπράβο! Οπότε είναι φανταστικά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τα αγγλικά. Γιατί είμαστε. Έχουμε ορθογραφία, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, θα κάνουμε την αντιγραφή μας και θα διαβάσουμε κιόλας. Για μετέφρασε τώρα. Look at Bella. Εδώ. Ναι, από κάτω. Κοίτα, Bella. Ωραία. Κοίτα, Μπέλα. Έλα, γράψτε. Κοίτα, Μπέλα. Εμένα λέει. Μπέλα Μέρι. Τ' άκουσες εσύ αυτό? Ποιο?
Κοίτα Μπέλα, λέει Μπέλα Μέρη, εμένα, ε. Δεν λέει καλά Μέρη. Θέλω να μου διαβάσεις τώρα αυτές τις δύο προτάσεις. Look at... Τι look at... Ελληνικά, αγγλικά. Look at Bella. She is walking in the string. Όχι, string. Γιώργο, όχι string. Street. Πού το άκουσες αυτό? String. Χριστέ μου. She is listening. Listening για τα δόντια. Listening, παιδί listening μου. Listening to music. String. Και τελειώσαμε και τα αγγλικά. Τώρα ο Γιουργάκης έχει ανοίξει εδώ πέρα τον υπολογιστή του, οπότε never mind, δεν έχει τίποτα διάβασμα. Τι χαρά είναι αυτή. Ουρανία, εσείς έχετε τίποτα? Τίποτα κι εσείς? Μόνο τα αγγλικά να διαβάσει, να κάνει μια επανάληψη που θα φύγει. Είναι να μην έχεις χαρά. Λοιπόν, τον αφήνουμε, πάω και εγώ λίγο να ξαπλώσω τώρα και το απόγευμα πριν τα αγγλικά θα τον πάρω για να πάω να τον κουρέψω. Και έχω έρθει εδώ πέρα τώρα στο κρεβάτι γιατί κάποια κοιμάται. Γιατί κοιμάσαι εδώ, δεν έχεις δικό σου δωμάτιο, Ουρανία? Ε, τι. Άγιε με. Τι θες εδώ στο δικό μου το δωμάτιο, γιατί έχεις λουφάξει, ε, τι. Two hours later. Δεύτερη μερούλα σήμερα, ήπιαμε το καφεδάκι μας και τώρα 10 παρα 20 πήγαμε να πάρουμε τα παιδιά από το σχολείο. Εξάλλου δεν είχαν σήμερα μάθημα, τους πήρα και πρωινό, εδώ πέρα έχουμε και ψωμάκι, έχουμε κουρέψει και τον Γιώργο, κούρεψα και τον Γιώργο χθες. Ρε, τι ωραίος που είσαι. Έχει κρατήσει λίγο μαλλί μου. Αμέ, για κοκοράκι κατάσταση. Αυτά, οπότε πάμε σπίτι τώρα να μαγειρέψουμε. Δεν ξέρω τι θα φτιάξω πραγματικά. Εν τω μεταξύ, τώρα ήρθα και έβγαλα και τα ρούχα από το πλυντήριο. Με βοηθάει και η Ουρανία εδώ πέρα λίγο στο άπλωμα. Εν τω μεταξύ, πήγα το μικρό στην πεθερά μου. Θα φύγουν αύριο, οπότε θα τον κρατήσει λίγο να του φτιάξω και εγώ λίγο τη βαλιτσούλα του. Καλά, μην φανταστείτε ότι ώρα 2-3 αλλαγές εκεί πέρα. Που θα πάνε. Ναι, ρε, αλλαγές. Αλλάξες. Από πού είσαι, κοπέλα μου? Από την Κρήτη. Τρεις αλλαξές. Αλλαξιές, Μαρή. Όχι, και εσύ. Έλα εκεί πέρα, άπλωνε λίγο έτσι. Μπράβο. Δώσουμε λίγο το άπλωμα, γιατί και αυτή θα φύγει για βολτούλα. Τον πόνο της γειτόνισσας εδώ θα τα ακούσεις. Λοιπόν, οπότε σε κλείνω και θα τα πούμε μετά. Εν τω μεταξύ, θέλω να μαγειρέψω και δεν ξέρω τι. Με έχει πιάσει μια σμπαρίλα σήμερα, πραγματικά όμως. Αχ. Τώρα έκατσα, βλέπετε έχω αλλάξει πάλι παιδιά, γιατί μου ήρθε μια ιδέα. Τώρα που τα παιδιά λείπουνε και γενικά δεν αγχώνομαι να μαγειρέψω, γιατί ο ένας λογικά θα φάει στην πεθερά μου, στη γιαγιά του. Η άλλη έχει βγει για σοκολάτα με τις φίλες της, οπότε μπορεί και κάτι να τσιμπήσουν. Αλλά πέρα από αυτό έβγαλα κοτοπουλάκια πανέ, ξέρεις αυτά τα μιμίκος, να τους τα βάλω στο φούρνο και να ξεπερδεύουμε, δηλαδή δεν θέλουμε κάτι. Ξάλλου αύριο θα μαγειρέψω κουρκούτι, θα κάνω μπακαλιάρο με σκορδαλιά, οπότε θα φύγουν και οι άντρες μας, οπότε θα είμαστε λίγο αλόν, οπότε δεν αρχώνουμε γενικά, πολύ οπότε λέω, μέτρα σε αυτό το βίντεο πόσες φορές είπα τη λέξη, οπότε. Οπότε που λες, θέλω να πάω σκλαβενίτη τώρα, πάω να πάρω τα περί κουρκούτι, γιατί δεν έχω αλεύρι, κονφράουλ, θέλω λίγο μπύρα, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά, οπότε θα σε αφήσω και θα τα πούμε μετά να σου δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, φιλενάδε, εγώ γύρισα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή! Άλλαξα το φούτερ. Έπρεπε ειλικρινά να βάλω κοντομάνικο, αν το ήξερα. Ήμουνα με τη μάσκα. Με το φούτερ έσκασα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πραγματικά. Βλέπεις, έχω κοκκινήσει κιόλας. Έχω ανάψει, γυναίκα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα που πήρα από το σκλαβενίτη. Κάτσε να στα δείξω. Μάνι, μάνι. Γρήγορα, γρήγορα. Λοιπόν, αχ, θα κοιθεί ο καφές.
Μάνι, μάνι. Λοιπόν, πήρα αλευράκι, γιώτης, ποιότης, για όλες τις κρίσεις, όχι μόνο για το κουρκούτ, αλλά τελείωνε το παλιό μου, οπότε έπρεπε να πάω. Λοιπόν, πήρα κονφράουλ γιώτης, δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο από το γιώτης, καμία σχέση, απλά έτυχε, εμπιστεύομαι γιώτης, αγαπάω γιώτης. Λοιπόν, παρακάτω, πήρα χούμους. Αυτό εδώ πέρα από Ιφαντής, χούμους χωρίς συντηρητικά, με λεμόνι, είχε και το κλασικό, αλλά είπα να δοκιμάσω λίγο με το λεμόνι, γιατί έτσι μ' αρέσει αυτή η ξινή νότα, όχι πάρα πολύ όμως, ξινή, γιατί τα ξινά δεν μου αρέσουν, να ξέρεις. Λοιπόν, πήρα τορτίγες, αυτές οι συγκεκριμένες είναι πολλές φορές, πήρα δύο από αυτές, νάτι και οι άλλοι. Λοιπόν, και θα προχωρήσουμε στο baking powder, γιώτης, ποιότης και αυτό. Λοιπόν, όπως βλέπεις και τα τρία είναι για να γίνει παμπάτσικο το κουρκούτι μου, να είναι ρε παιδί μου τούμπανο, έτσι όπως το θέλω. Λοιπόν, και πήρα για να ενισχύσω, αν και έχω στρογγυλά, μπακαλιάρους στρογγυλούς, αλλά πήρα και φιλέτα, οπότε αυτά θα τα πάρω να τα βάλω τώρα στην κατάψυξη, φιλετάκια, και για το τελευταίο που πήρα, εντάξει, ok, είναι σερβιέτες always, τι, μην αρχίσει τώρα από κάτω, μας δείχνεις τις σερβιέτες, γιατί εσύ τη βάζεις σουγκαρίστρα, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, πάω τώρα να τα τακτοποιήσω, να το βάλω τον μπακαλιάρο στην κατάψυξη και θα βάλω τώρα τα κοτοπουλάκια να γίνονται σε μια λαδόκουλα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έχω και την τορτίγια, μπορεί να βάλω και λίγο χούμους μέσα. Θα βάλω και την πράσινη μου τη σαλάτα φυσικά μέσα. Πάλι θα μείνουμε νηστικοί, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Αυτά! Και να το ρε παιδί μου το φαΐ μου, το έχει φτιάξει η ουρανία, αλλά αν δεν το πάρω το φαΐ δεν θα φάω. Πρινσές, σου έδωσα αγάπη μου. Παιδιά, το έφτιαξε η ουρανία, εντάξει, respect ουρανία. Οπότε καλή μας όρεξη, μη πρινσές. Οπότε θα φάμε, θα ξεκουραστούμε και θα τα πούμε πιο μετά. Καλημέρα, 25 Μαρτίου, σήμερα Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους Βαγγέλιδες, στις Ευαγγελίες και χρόνια πολλά στην εθνική μας γιορτή. Λοιπόν, σήμερα τώρα λοιπόν είναι 9.30 ώρα, 10 και 4 έχουμε ραντεβού να πάμε στο σχολείο, να πάμε τα παιδιά μου στο σχολείο, εδώ η ουρανίτσα μου ετοιμάζεται. Έχει μια υπέροχη μέρα και έναν υπέροχο καιρό, πάλι καλά γιατί τα παιδάκια μας είναι με τα καλτσόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν και ότι καλύτερο να κάνει κρύο, οπότε θα τα πούμε και πιο μετά, θα τα πούμε από την παρέλαση. Μέσα από ό,τι είδατε και εγώ περιμένω τώρα τα υπόλοιπα παιδιά. Πάλι καλά βρήκα να παρκάρω παιδιά, γιατί δυστυχώς δεν μπορώ να περπατήσω από το σχολείο μέχρι εδώ πέρα. Έχω τη μέση μου, οπότε πάλι καλά πάρκαρα και περιμένω και τώρα και τα υπόλοιπα τα παιδιά. Εντάχθηκε στην κατηγορία των σχολείων ΠΑΣ. Και γεια σας ξανά, εμείς έχουμε έρθει από την παρέλαση, έχουμε αλλάξει. Η ουρανία τα έπαιξε, κοιμάται ήδη και εγώ μπήκα στην προετοιμασία του φαγητού. Έχω λευρώσει τον μπακαλιάρο όπως σας είπα και έχω κάνει το κουρκούτι με μπύρα, με corn flour, με αλεύρι. Και γεια σας ξανά, ήρθαμε, καλά, περάσανε εννοείται ώρες από τότε που κλείσαμε κάμερα, εννοείται ότι φάγαμε, με καλά η σκορδαλιά μας έστειλε, πιάμε και κάτι ούζα, οπότε ήθελα εγώ να πέσω λίγο ξερή, μου φέρε μια υπνηλία, το σκόρδο γενικά φέρνει υπνηλία, όπως γνωρίζετε και εσείς, αλλά δεν κοιμήθηκα γιατί πολύ απλά είχαμε κανονίσει να πάμε για καφεδάκι, είχε μια υπέροχη μέρα και εγώ ήθελα να μαγειρέψω, γι' αυτό ήρθαμε μετά την παρέλαση για να φάμε κάτι, γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, οπότε κανονίσαμε να πάμε για καφέ, πήγαμε για καφέ,
Και ήρθαμε και τώρα θα ράξουμε. Εν τω μεταξύ μας έχει πιάσει λόρδα. Οπότε πεινάσαμε γιατί καλός ο μπακαλιάρος, αλλά κάποιοι δεν φάγανε. Δεν λέμε ονόματα, δεν θίγουμε οικογένειες. Όχι. Και έτσι λοιπόν πεινάμε και πήραμε παιδιά μακαρόνια να φάμε. Πραγματικά είχα έτσι μια τρελή επιθυμία να φάω πέστο και πήρα πέστο, μακαρονάδα, ριγκατόνι, πέστο και ουρανία πήρε καρούζο. Οπότε θα φάμε και θα χαλαρώσουμε να απολαύσουμε την Παρασκευή, την οποία εγώ Παρασκευή για έναν περίεργο λόγο δεν καταλαβαίνω ότι είναι Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι Σάββατο βράδυ, ρε φιλενάδα. Πραγματικά αυτό το τριήμερο, τετραήμερο για εμάς που δεν είχαμε την Πέμπτη σχολείο, μου φαίνεται λίγο αιώνας και το απολαμβάνω δεόντως. Περιμένω πώς και πώς εντωμεταξύ την Νικολούλη να τη δω. Μπας και δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί πραγματικά μας έχουν πρίξει. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα και γίνομαι έξα λίγο παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, οπότε ελπίζω να σας κράτησα πολύ καλή παρέα και σε αυτό το vlog. Το vlog τελειώνει κάπου εδώ. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να με κάνετε like και να με ακολουθείτε στα social media. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά. Γεια σας!